Αυτή η επικίνδυνη κατάσταση, κύριε Υφυπουργέ, λόγω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, αποτυπώνεται και στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία μάλλον του Λασιθίου, και εκφράζεται και πολύ οξυμένα το τελευταίο διάστημα στη Σιτία. Οι αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών στο νοσοκομείο Σιτίας από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου επιβεβαιούν αυτό που οι ίδιοι οι υγειονομικοί φωνάζουν χρόνια, ότι με μπαλώματα δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα δημιουργούνται ακόμη περισσότερα. Η παθολογική κλινική ουσιαστικά μένει με έναν παθολόγο μετά την παραίτηση μιας συναδέλφου, μιας παθολόγου, και για την οριακή έστω λειτουργία της επέστρεψε με εντέλεσθε αρχικά για ένα μήνα τον Αύγουστο και στη συνέχεια της επιδόθηκε και δεύτερο εντέλεσθε για δύο ακόμα μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, παθολόγο που δικαιωματικά είχε μετατεθεί στο Βενιζέλιο λόγω πενταετούς θητείας σε αλφα, άγωνη και προβληματική περιοχή. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Σιτίας προειδοποιούσε για αυτή την εξέλιξη από τον περασμένο Αύγουστο. Η κατάσταση βέβαια δεν είναι καλύτερη και στα υπόλοιπα τμήματα. Στην ορθοπαιδική κλινική έχουν μείνει δύο ορθοπαιδικοί. Στο ακτινολογικό τμήμα ένας ακτινολόγος, στο αναισθησιολογικό δύο αναισθησιολόγοι, στο άμεσο μέλλον προβλέπεται μία συνταξιοδότηση, στην παιδιατρική δύο παιδίατροι και επίσης στο άμεσο μέλλον προβλέπεται μία συνταξιοδότηση και μία απόσπαση γιατρού και επίσης υπάρχουν και δύο ειδικευόμενοι καρδιολόγοι. Η παιδιατρική κλινική από 1η Οκτώβρη, από σήμερα, είναι στον αέρα, που μένει με μία παιδίατρο υποεντέλεσθε, χωρίς εφημέρευση και την πραγματοποίηση μόνο πρωινών ιατρείων κάποιες μέρες, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιθανή μεταφορά των ειδικευόμενων παιδιάτρων σε άλλο νοσοκομείο και με ανυπολόγιστες φυσικά συνέπειες για τα νέα ζευγάρια. Προφανώς όλα αυτά δυσχεραίνουν και τη λειτουργία και των υπολείπων κλινικών, όπως της χειρουργικής, της μευτικής. Η αποψήλωση του νοσοκομείου το τελευταίο τρίμηνο έχει λάβει ταχύτατους ρυθμούς στη Σιτία, που έχει οδηγήσει στην υπολειτουργία των παραπάνω κλινικών. Το νοσοκομείο Σιτίας, νομίζω το γνωρίζετε, το είχαμε πει και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε γίνει στο Υπουργείο με τους φορείς, καλύπτει όλο το ανατολικό άκρο της Κρήτης, ανεπίσημα και την Κάσο και την Κάρπαθο, άλλες απομακρυσμένες περιοχές, εφόσον στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί τη μόνη επιλογή. Επίσης, οι συνταξιοδοτήσεις και οι αποχωρήσεις λόγω συμπλήρωσης πενταετίας που αναμένονται σε αναισθησιολόγους, ορθοπαιδικούς, χειρούργους, γυναικολόγους, προδιαγράφουν ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση του σιτιακού λαού σε ολόκληρη, σε ολοκληρωμένη και δωρεάν περίθαλψη. Κάθε γιατρός που φεύγει πολύ δύσκολα αναπληρώνεται, ενώ οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής ενισχύουν και το ρεύμα των παρετήσεων. Παρόμοια βέβαια είναι και η κατάσταση στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που κυριαρχούν αυτές οι επισφαλείς μορφές εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στη Σιτία, στο νοσοκομείο, εργάζονται 64 άτομα με επικουρική σύμβαση, 14 άτομα με σύμβαση μέσω ΑΕΔ και 12 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εργαζόμενοι που αριθμούν ελάχιστα λιγότερο από το 1/2, δηλαδή το μισό, επί του συνολικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου. Πέρα από το καθεστώς της εργασιακής ομοιρίας και την αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον του πολύτιμου, λόγω εμπειρίας πάντα, προσωπικού, όπως είναι φυσικό, θα καταστεί αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Γι' αυτό λοιπόν τους λόγους σας ρωτάμε, κύριε Υφυπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να προχωρήσει η άμεση στελέχωση του νοσοκομείου Σιτίας με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και με ουσιαστικές αύξησεις των μισθών. 2. Να σταματήσουν οι μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι εφικτή η μονιμοποίησή τους. Μάλλον δεν είναι, γιατί δεν το θέλετε. Να απαντήσω και σε μια, στην τοποθέτησή σας στην προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση που κάναμε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Είναι επιλογή σας να μην το επιτρέπει το Σύνταγμα, διότι δόθηκε η δυνατότητα κατά τη συζήτηση αναθεώρησης του Συντάγματος πριν από λίγα χρόνια, που όλοι εδώ μέσα δεν λάβατε υπόψη σας, μάλλον
την καταψηφίσατε, δεν την λάβατε καν υπόψη σας, την πρόταση που είχε καταθέσει το ΚΚΕ για αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος για να ανοίξει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση αυτών των συμβασιών. Και τέλος, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ένα από τα ζητήματα που σας καλούμε να δείτε τι θα κάνετε και να πάρετε μέτρα είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών όλων των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας και επιπλέον μισολογικά και όχι μόνο κίνητρα για τους γιατρούς του ΕΣΥ που επιλέγουν τις αλφα άγονες και προβληματικές περιοχές. Ευχαριστώ. Ερώτηση καταρχήν. Να σας ευχαριστήσω που με επιβεβαιώσατε ότι δεν μπορούμε με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα να μονιμοποιήσουμε τους συμβασιούχους. Και επιβεβαιώσατε αυτό που έχω πει προηγουμένως και μάλιστα χαρακτηρίζεστε ότι δεν έχω ενσυναίσθηση. Το νοσοκομείο της Ιτίας, που όπως πολύ καλά είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση και στο Υπουργείο Υγείας το τελευταίο διάστημα, έχει όντως πρόβλημα με την παθολογική κλινική. Με τη στελέχωση της παθολογικής κλινικής. Και το πρόβλημα για τη στελέχωση της παθολογικής κλινικής, γιατί ενώ έχουμε πάρα πολλές προκηρύξεις, οι προκηρύξεις αυτές καταλήγουν άγονες τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν είναι θέμα ότι δεν προκηρύσουμε τις θέσεις, είναι θέμα αυτό που ανέφερα προηγουμένως, που σε κάποιες περιοχές της χώρας, δεν είναι μόνο η Σιτία, και σε άλλες περιοχές της χώρας, έχουμε πρόβλημα με 2, 3 ή 4 ειδικότητες που αποτελούν, σας το λέω και αυτό, γιατί είναι ειδικότητα κορμού. Η παθολογία είναι ειδικότητα κορμού. Το πρώτο πράγμα εδώ είναι ότι θα υπάρχουν μετακινήσεις έτσι ώστε να παραμένει ανοιχτή η κλινική. Ακούμε πάρα πολλές φορές να μην μετακινείται. Ναι, θα υπάρχουν μετακινήσεις γιατρών, δεν είναι ευχάριστο, αλλά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η λειτουργία της, ειδικά της παθολογικής κλινικής και του νοσοκομείου, δεν θα διαταραχτεί. Το δεύτερο, πάλι περιγράφεται μια κατάσταση, θα δώσω κάποια στοιχεία, δεν θα κουράζομαι να δίνω τα στοιχεία αυτά. Όταν λέτε την υποχρηματοδότηση. 1.391.000 ήταν το 2019, 3.180.000. Είναι σχεδόν τα όχι διπλάσια, είναι περισσότερα από τα διπλάσια. Άρα δεν μπορεί να μιλάει κανείς για χρηματοδότηση. Και μια και το γενικεύετε πάρα την κουβέντα, να σας πω ότι ήταν 3,8, είναι 5,1 δις ο προϋπολογισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε στο νοσοκομείο της Σιτίας, που θα συμφωνήσω και μαζί σας, γιατί ενώ έχουν βελτιωθεί το δικό σύστημα σε όλη τη χώρα, εκεί δεν έχει βελτιωθεί. Και εξακολουθούν να υπάρχουν τα 40 λεπτά, 45 λεπτά με δύσκολους δρόμους στον νομό. Εκεί έχουν 1,2.766.000 είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης εντός του νοσοκομείου, για βελτιώσεις τμήματων. Η παιδιατρική κλινική έχουμε 4 οργανικές θέσεις, 3 είναι καλυμμένες. Το πρόβλημα υπάρχει στην παθολογική, θα υπάρχει προκήρυξη των θέσεων αυτών, έτσι, και εξετάζουμε και το ενδεχόμενο, που το είπαμε και στην τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο, του χαρακτηρισμού των άγωνων ή και άλλα κίνητρα ή βοήθεια θα μπορούσαν να πάρουν και οι γιατροί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση δεν μας εκπλήσει, γνωρίζουμε ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων, δεν μας εκπλήσει αυτό που μας λέτε, ότι θα συνεχίσει αυτή η άθλια τακτική μετακινήσεων γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από περιοχή σε περιοχή κτλ. Δεν είναι μόνο αδιέξοδο, είναι και επικίνδυνη. Και υποτάσσεται ακριβώς αυτή την πολιτική επιλογή της άρνησης να προσλάβετε προσωπικό με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε περιοχή. Και γι' αυτό φυσικά επιδίδεστε σε αυτά τα παλώματα των μετακινήσεων. Επιτρέψτε μου, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι θέμα χρόνου το κλείσιμο, το λουκέτο στο νοσοκομείο. Εδώ δεν λαϊκίζουμε. Όσες υποσχέσεις και αν δίνετε, αυτές που έδωσε και ο Υπουργός, ήσασταν και εσείς στην συνάντηση που κάναμε στο Υπουργείο, ότι δεν θα υποβαθμιστεί σε κέντρο υγείας, αλλά αντίθετα θα αναβαθμιστεί, δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Διότι το νοσοκομείο είναι ήδη υποβαθμισμένο με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, για τις οποίες δεν έχετε λάβει και ακούω τώρα ότι δεν θα λάβετε για κανένα ουσιαστικό μέτρο για να αντιμετωπιστούν. Αυτή η κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει σε υποβάθμιση. Και αν συνεχιστεί, θα πάει για κλείσιμο. Και οι ευθύνες φυσικά βαραίνουν εσάς και διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Με τα μέτρα που δεσμεύτηκε και ο Υπουργός αυτή την σύσκεψη,
όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά υπονομεύεται μια κατάκτηση του σιτιακού λαού που με αγώνες κατοχύρωσε σε όλη τη σύγχρονη ιστορία του. Εμείς το λέμε καθαρά ότι μόνο οι μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη του συνόλου των κενών θέσεων θα εξασφάλιζαν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς για τους γιατρούς και θα αποτελούσαν και κίνητρο ώστε να μην βγαίνουν άγονες προκηρύξεις θέσεων αναισθησιολόγων και ούτω καθεξής. Κάτι που δεν το δέχεστε διότι το θεωρείτε κόστος. Και αυτό είναι εγκληματικό. Να θεωρείτε κόστος την στελέχωση ενός νοσοκομείου. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί να δικαιολογούνται όλα με το επιχείρημα ότι εμείς προκηρύσουμε θέσεις αλλά βγαίνουν άγονες λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος. Εάν ήταν έτσι, που έτσι είναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, τότε δώστε κίνητρα. Και τα κίνητρα είναι συγκεκριμένα, είναι οικονομικά, δηλαδή μεγαλύτερες απολαβές, αμοιβές, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, όχι τατικοποίηση με πολλές εφημερίες και ελάχιστα ρεπό, στηρίξτε υποστημονικά το προσωπικό, μα τίποτα από όλα αυτά. Να σας θυμίσω τι είπε ο Υπουργός στη συνάντηση με τους φορείς. Ξεχάστε την χρηματοδότηση του νοσοκομείου, κάνοντας επίκληση της δημοσιονομικής αντοχής της οικονομίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ? Αυτά είπε ο κύριος Υπουργός. Ναι, αλλά γαλαντόμοι για τους επιχειρηματικούς ομίλους με ζεστό κρατικό χρήμα και στα αζήτητα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, η αντιπλημμυρική, η αντιπυρική, η αντισεισμική θωράκιση της χώρας, η μισθή και οι συντάξεις. Η πρόταση του Υπουργού, κάτι που το αναφέρετε και εσείς σήμερα εδώ, για να βάλει ο Δήμος το χέρι στη τσέπη για να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία του νοσοκομείου και να προσλάβει προσωπικό, μας βρίσκει κάθετους και ως κόμμα και ως συνδυασμός της λαϊκής εισπύρωσης στη Σιτία. Είναι η απόδειξη της πολιτικής πλήρους απαλλαγής του κράτους αντί της πλήρους ανάληψης της ευθύνης λειτουργίας τους από το κράτος με δωρεάν δημόσιες αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Κατά συνέπεια, η κατάσταση στο νοσοκομείο Σιτίας δεν είναι απλά αστοχίες ή ανικανότητα της κυβέρνησης του οποιοδήποτε υπουργού, υφυπουργού ή του διοικητή νοσοκομείου ή της 7η ΥΠΕ κτλ. Ο σιτιακός λαός ομόθυμα πριν από 15 μέρες διαδήλωσε στο κέντρο της Σιτίας με πάνω από 4.000 κόσμου για να υπερασπιστεί το νοσοκομείο του. Γιατί είναι νοσοκομείο του σιτιακού λαού. Αυτό λοιπόν το νοσοκομείο δεν θα επιτρέψουν και δεν θα επιτρέψει κανένας μας να κλείσει. Αντιθέτως, σας καλούν να πάρετε μέτρα έτσι ώστε να το αναβαθμίσετε και πάντα έχοντας ως κριτήριο την ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών της περιοχής και της χώρας. Ευχαριστώ.